Καλησπέρα. Πρε, καλώς τους, καλή χρονιά, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς περάσατε, πού κάνατε αλλαγή? Σπίτι μας. Εγώ σπίτι. Με τη Μπουμπού, ναι, με τη μικρή. Από είναι τότε... η μικρούλα τώρα? Είναι 19 μηνών σχεδόν. Σόπαρε, πέρασε τόσο καιρός. Δεν θα κάνεις κανένα ακόμα, πώς το βλέπεις? Λες, ναι. Σιγά σιγά το βάλω στο πρόγραμμα. Σιγά σιγά, τι σιγά σιγά, καλή πέρασαν δύο χρόνια. 19 μήνες, όχι δύο χρόνια ακόμα, περίμενε. Τι 19 μήνες, εντάξει, αφού έχει ξεπεράσει το 1,5. Ποια είναι η καλή διαφορά, λέει. Εσύ πες μου, ποια είναι η καλή διαφορά? Νομίζω ότι εκεί 2-3 χρόνια να έχουν διαφορά τα παιδάκια για να έχουν και επαφή μετά μεγαλώντας. Σωστό, σωστό. Αλλά και μικρά όταν είναι. Τέλος πάντων, οπότε αισθάνεται ο καθένας. Για πες μου λοιπόν, ποιο είναι το θέμα μας σήμερα? Σήμερα θα δούμε ρούχα που τα αγαπάμε πάρα πολύ και συνδυάζοντάς τα με διαφορετικούς τρόπους μπορούμε και τα φοράμε όλη μέρα. Ξεκινάμε με κάτι που μας βολεύει το πρωί να πάμε στο γραφείο, ειδικά αυτές τις μέρες και με το κρύο είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να μας βολεύουν τα ρούχα μας και να μυρίζουν ωραία και να αισθανόμαστε ωραία και. Και κατά τη διάρκεια, με 2-3 πράγματα που μπορεί να έχουμε στην τσάντα μας, τα αλλάζουμε και από το γραφείο φεύγουμε κατευθείαν και πάμε μια βόλτα με φίλους, ένα δείπνο, ένα μπάρο, ό,τι θέλει ο καθένας. Ένα σινεμά. Αγαπημένες, είδα και την ωραία ταινία πριν. Έτσι. Λοιπόν, να αφήσω τα πράγματά μου από εδώ και να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τι φοράνε τα παιδιά μας. Καταρχήν, πριν βγουν έξω, ειλικρινά, αυτή την γραβάτα, την ξύλινη, πού τη βρήκατε, ρε παιδιά? Είναι χειροποίητη. Όχι, είναι χειροποίητη και έχουμε και διάφορα άλλα αξεσουάρ. Τι φοράνε? Φοράνε, υπάρχει και παπηγιόν, υπάρχουν και γυαλιά. Και ηλίου και οράσεως. Τι ξύλινα. Ναι. Ξύλινα, για να τα δω. Ας πούμε αυτό εδώ είναι ένα παπηγιόν. Α, και γιατί δεν το δώσω το παιδί μου, δεν χαρέσει, μου αρέσουν τα παπηγιόν. Αυτό μα το κάνω λίγο πιο μεγάλο, το κάνεις και κορδέλα. Ακριβώς, αστέκα. Σωστό, Ελένη, πολύ σωστό, μπράβο. Έχουμε όμως κάτι για το λαιμό, αυτό. Αυτό άνθρωπος θα το βάλει. Γιατί? Γιατί είναι λίγο σαν ένα δώρο, ας πούμε, το κόκαλο του σκύλου. Φιωγκάκι, που είναι και της μόδας. Αλλά ας το βάλουμε. Και υπάρχουν και αντίστοιχα γυαλιά. Ορίστε. Πούντα. Εδώ. Είναι. Ναι. Κανονικά. Είναι όλα δουλεμένα στο χέρι. Και είναι και ελαφριά, ωραία. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που τα ανακαλύψαμε με τον Χρήστο. Μάλιστα. Και δύο λοιπόν, αξεσουάρ. Ας βγει ο πρώτος, γιατί πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις, αλλά ας προλάβω να δω τον πρώτο. Πρόσεχε, πρόσεχε. Δεν βλέπω κιόλας. Πού είναι? Εγώ με την Κίμη ήρθα. Το ποτίνι τι είναι? Το ποτίνι είναι της γνωστής εταιρείας. Τα την πω, θες? Όχι. Σ' αυτή. Τι είναι τούτο? Σήκωσε μου πόδι και να δω. Μανωράκι μου, πού θα βρεθούμε? Πάρα πολύ ωραίο είναι. Κάπου πάω, εσείς ξεκινήσεις να πας στο γραφείο σου και μετά προσθέτεις άλλο ένα κολλιέ. Βγάζεις το γυαλί και βάζεις ένα ζευγάρι ψιλοτάκουνες γόβες και είσαι έτοιμη για τον μπαρ. Λες ρε παιδί. Έρε και πάω έτσι στα μπαρ. Γιατί, τον ποτίνι, γιατί με ενοχλεί να πάω στο μπαρ, δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν με ενοχλεί, αλλά θέλω να το κάνω πιο σεξι. Πιο και πιο ροκ. Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ποτίνι. Ωραία, εγώ με στον μπαρ με τι να πάω, τον ποτίνι? Με τον ποτίνι να πάω, γιατί είναι πολύ σεξι και είναι το στυλ σου. Βέβαια είναι το στυλ. Γιατί θέλετε να με πάτε αλλιώς τα μπαρ εμένα? Έτσι θα πάω. Και μια γόβα. Ωραία, θα βάλω ένα και ένα. Ωραία, θα βάλω ένα και ένα, ναι. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Κάτι που θα το φόραγα. Το σακάκι ίσως, αλλά. Και το σακάκι, αυτός ο συνδυασμός που το ένα βγαίνει από μέσα πιο μακρύ και το άλλο πιο αυτά κοντό. Είναι ωραία και είναι πιο κοντό. Κλέβει πάρα πολύ. Κλέβει, λατρεύουμε αυτά τα διαφορετικά μήκη που τα φοράμε το ένα πάνω από το άλλο. Ποιος θα τη συνοδεύσει, νέος ή γέρος? Εντάξει, έχω πολύ ωραίο παιδί που με συνοδεύει. Έλα, Δημήτρη. Έλα, Μητσό. Κοίταμε ποιο θα πάω στα μπαρ, ποιος θα μας ρίξει πόρτα, πείτε μου ένα μπαρ. Πλάκα κάνεις. Μη σου πω ότι... Γι' αυτόν σίγουρα δεν παίζει να ρίξουν πόρτα. Μη σου πω ότι έχω βγει με την πόρτα του μπαρ την ίδια, το παιδί εργάζεται εκεί. Α, πολύ σου πάνε αυτά, εσύ. Κατευθείαν, ήρθες. Μ' αρέσει, Ελενάκη. Είναι γενικότερα ένα στυλ που το φοράει. Αυτό μου αρέσει. Όντως, μου λέει δεν κάνει να τον βγάλει βόλτα. Φαίνεται με αυτά ντυμένο πιο μικρό από ότι είναι. Α, ναι, 24 με το ζόρι. Θα τον ντύσω πρόβατο. Ντοματίτσα. Είχε ποτέ πρόβλημα με την ηλικία, Κατερίνα? Με τη μεγάλη διαφορά τώρα, δεν μιλάμε για 3 χρόνια. Θέλετε όλοι σήμερα να θυμηθούμε πράγματα, Και όχι μόνο, να τσακωθείς κιόλας. Και μάγκα τα ταξίδια μου στη Λισαβόνα. Πολύ καλά. Όχι, ποτέ δεν είχα πρόβλημα με την ηλικία. Ποτέ των ποτών, ποτέ. Γι' αυτό και το παιδί.
Εσύ είχες? Όχι, ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Η μητέρα μου δεν ξέρει. με τι διαφορά τα είχες? Πώς είσαι τώρα, Μίτσο? Όχι, δεν είχα σχέση. Μίλα για τη σχολική εκδρομή. Συγγνώμη, να σου πω, εγώ δεν πάω στη σχέση. Εννοώ, ρε παιδί μου, έτσι που να ψιλοβγαίνει, να ψιλοκάτι γίνεται. Ας πούμε, εσύ πόσο είσαι τώρα? 27. Με μένα θα βγει στον μπαρ? Άνετα. Δεν μ' άρεσε το πφ. Ήταν σαν να έχει βάλει μπρόκολο. Όχι, το πφ δεν μ' άρεσε. Ωραία. Τώρα να μας βλέπετε έξω, δηλαδή σας κάνετε. Εντάξει, και 33, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Όμως, αν βγάλει το φούτερ και μείνει με το πουκάμισο. Αν βγάλει το φούτερ, είναι πολύ ωραίο το φούτερ με το πουκάμισάκι. Τώρα δεν τον έκδινα, θα τον κράταγα έτσι. Και σιγά μην τον έκδινα, θα πάρω, μην τον πάρω. Τι θα έκανε. Μη σου πω, θα του βάζα και παλτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Το ζεύγος μπορεί να αποχωρήσει έτσι, να σας δούμε και από πίσω λίγο. Α, όχι, δεν είναι το δυνατό που ρεσί. Είναι το σημείο που μισώ. Πήγαινε μετά, γόρι, θα τον πάρουνε. Λοιπόν, ρούχα λοιπόν για όλη την ημέρα. Η Λενόρ είναι κοντά μας, μας συνοδεύει, δίνει και δώρα. Περιοχή είχα ζητήσει Τρίκαλα, θα τη βγάλουμε σε λίγο και θα βγάλουμε και επόμενη γραμμή μετά στην Ξάνθη. Αλλά πάμε να δούμε λίγο με τι θα συνεχίσουμε. Για να δούμε ποιος είναι έτοιμος να βγει έξω. Το κορίτσι μου άρεσε. Αυτό λοιπόν εμένα πολύ μου άρεσε το ρούχο. Τη πάει πάρα πολύ. Με βλέπεις και το χρώμα και τα αυτό, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και τη πηγαίνει. Είπαμε τώρα πια στο μήνα που είναι η Ηλιάνα, ανεβάζουμε τη ζώνη πάνω από την κοιλίτσα να μην την πιέζουμε. Ναι, επειδή πριν καθόταν και την πίεζε και το καταλαβαίνω, και χωρίς ζώνη δεν θα μπορούσε φυσικά, να φορεθεί. Ναι. Φυσικά, απλά δίνει λίγο στυλ, μα γι' αυτό το χρησιμοποιούμε. Εντάξει, δεν ήταν τόσο. Είναι, παιδιά, είναι και θέμα κιλών και σιλουέτας. Νομίζω θα ήθελα ένα νούμερο μεγαλύτερο γενικά. Α, ναι. Ναι, δεν είναι ζώνη. Η ζώνη έχει περιθώριο. Με πιέζει λίγο το κουμπάκι του. Αλλά τι σημασία έχει, δεν έχει να κάνει με την κοιλιά αυτό, έχει να κάνει με το μέγεθος. Κατά τα άλλα, όμως, κοίτα τι ωραίο που είναι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα του. Το ύφασμα είναι μαλακό, για να το πιάσω λίγο. Πολύ και είναι και φρόνο που θα μπορούσε να το βάλει και μετά. Επίσης είναι ένα ρούχο. Ελληνική εταιρεία. Είναι Ελληνίδες σχεδιάστριες. Σχεδιάστριες, δύο μαζί. Ναι, δύο αδερφές. Και το βγάζουν και σε άλλο χρώμα. Νομίζω πως δεν θα τις ρωτήσουμε. Ωραίο. Στο διάλειμμα θα τις ρωτήσουμε. Κάπως έτσι φαντάζεσαι ότι θα την περάσει την εγκυμοσύνη. Αλλά είναι ένα εύκολο ρούχο που όντως το φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ωραία, τώρα που την έχουμε εδώ, δείξε μας άλλα πράγματα που μπορεί να φορέσει η Ελιάνα. Λοιπόν, θα μπορούσε να ρίξει από πάνω μία ζακέτα. Τώρα που έχει κρύο και δεν θέλει να την πιέζουν παλτό. Ναι. Ηλιάνα, θα στρίξω πρόχειρα. Έτσι την έχω βγάλει, με ζακέτες. Αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί κρύβει και την περιφέρεια και φαίνεται μόνο η κοιλίτσα πάει μπροστά. Απλά η συγκεκριμένη είναι και πολυμορφική, δηλαδή φοριέται και κανονικά, αλλά περνάει και η τρύπα στο άλλο το μανίκι. Όταν τη βάζει μαζί. Σου τυχαίνει, βρε Ηλιάνα. Πίσω. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Το ίδιο ρούχο θα μπορούσε να το βάλει με μπότες από κάτω. Πολύ ωραίο αυτό και ωραίο κολπάκι, μου αρέσει. Καταπληκτικό. Και τώρα η ζώνη πάει πάνω από τη ζακέτα. Την αγαπώ, πολύ καλή. Και με τις γόβες δείχνει λίγο πιο καλό, με ένα ζευγάρι μπότες που θα μπορούσαν να είναι και flat, γιατί στο στάδιο που είναι τη βολεύουν τα flat. Ωραίο πάντως. Είναι για όλη μέρα. Ναι, το αγαπήσαμε. Ωραία. Το περιποιούμαστε με Λενόρ και το φοράμε όλη μέρα. Να το βγάλουμε αυτό και να δοκιμάσουμε και κάτι ακόμα τώρα που την έχουμε και μας αρέσει και το φουστάνι που φοράει να το δούμε. Φυσικά. Και βλέπουμε ότι αντέχει κιόλας. Θα βάλω κι άλλο, αντέχουν τα παλικάρια. Κοντό. Γιατί όχι. Έρχεται η Γελαλή το πρωί. Αν αντέχεις, κάνε μια εμφάνιση. Τι λες, παιδί μου. Δεν δίνομαι κάθε πρωί ούτως ή άλλως. Είναι παλτό σακάκι. Τώρα της έρχεται ίσα-ίσα. Αλλά μετά θα μπορεί να το φορέσει και πιο άνετα. Όχι, αυτό δεν αρέσει κανέναν μας, ούτε πάνω ούτε κάτω. Τι λέει, άρεσε το άλλο. Θέλουμε να δούμε. Ελένη, να δούμε πάνω στην Ηλιάνα και κάποια πράγματα περισσότερα στο άλλο ρούχο που θα βάλει. Και ζακέτες όπως αυτή. Εντάξει, να δούμε και αυτή τη ζακετούλα. Και αυτή τη ζακέτα και θα βάλω κι άλλο μετά, μην ανησυχείτε. Θα βολευτούμε όλοι. Ρε Λένη, θυμάζει πρώτη χρονιά που είχαμε βάλει μια κοιλίτσα που δεν ήταν αληθινή. Και ήρθε η ώρα που ήταν αληθινή. Ναι, και παιδευόμασταν με τα πλαστικά, ναι. Ναι, παιδιά, αυτό είναι καταπληκτικό γιατί σταματάει και στο σωστό μήκος. Πήγες. Πού πήγα? Εκεί που τα ανεβάζεις. 6 ώρα. Σήμερα. Ναι, ναι. Δεν με ξεχάσεις να μου πεις τα νέα. Βέβαια, εγώ σε ξεχνάω σαν ποτέ. Πολύ ωραίο. Και με κολλάνε εδώ, κρύβει και τα οπίστια. Και ωραίο χρώμα και μαλακό δείχνει. Πολύ ωραίο. Φύγε να πάω να αλλάξει, Ελιανούλα. Μην τρέχεις, ρε. Μην τρέχεις με την τακούνα. Τρέχει, δηλαδή να πάω. Αγία μου πια. Σιγά-σιγά. Ναι, σιγά-σιγά. Λοιπόν, επόμενος παρακαλώ. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να παίξουμε πολλά ρούχα που φοριούνται όλη μέρα. Τώρα,
και να αρχίσουμε να βάλουμε, να βγάλουμε. Εδώ, εντάξει. Αυτό είναι ένα κολάν παντελόνι, φοριέται με πάρα πολλούς τρόπους εννοείται. Μπορούμε να το βάλουμε με t-shirt, με αθλητικό από κάτω που είναι πολύ της μόδας φέτος για τα νεαρά κορίτσια. Και το ωραίο είναι που και πάλι κάνουμε επίπεδα, δημιουργούμε επίπεδα με τα ρούχα. Ναι, 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 ναι. Οπότε είναι πολύ βολικό για να ξεκινάμε τη μέρα μας και να τη ολοκληρώνουμε. Πάρα πολύ ωραία είναι. Για βγάλε κάτι ακόμα ρε Αντωνία. Γελάνε πάνω, θέλουν κι άλλα λέει, αλλά όχι Αντωνία μου, μέχρι εκεί να μείνουμε. Τι έχεις κάνει παιδί μου? Στις γιορτές έφαγα πολύ. Ναι, άσε μας ρε Αντωνία. Το είδαμε, αλλά πάνω μας. Είμαι μια ρομαντική ζωγράφος τώρα, αφήστε. Φωνάζουν επάνω μόνο το καπέλο λέει. Θα δοκιμάσουμε και αυτό από πάνω. Αγαπημένε. Όχι, Σταυρούλη. Δεν το είπε μόνο Σταυρούλη, άτιμη το πανέλη. Ξέρω ποιος δίνει τις ιδέες εκεί πάνω. Σε κατάλαβε, ναι. Δεν ξέρει ποιο είναι το άτακτο εκεί πάνω. Σ' αρέσει το κόκκινο? Όχι, είναι φαρδί και εγώ επάνω σου δεν θέλω φαρδία πράγματα. Θέλω να το βλέπω το κορμάκι σου. Βάλτε το κάτι πιο. Μπράβο, για βάλτε αυτό που έχει και ωραίο χρώμα. Βέβαια, τέτοια κοντούλικα, στενούλικα, μια σταλίτσα. Και να βγάλουμε και τον μπερέ, να αφήσουμε το μαλάκι της κάτω να δείξουμε. Όχι, είναι ωραίο ο μπερέ, τη πήγαινε. Θα τη βάλουμε άλλο τώρα, μισό λεπτό. Μ' αρέσουν αυτά. Και αυτό τη πάει. Γιατί παιδάκι μου δεν κυκλοφορεί έτσι να βάζει κανένα καπέλο που σου πάνε. Αχ, πες τα βρε, λένε να βάζει κανένα γενικά, καπέλο. Δεν, εδώ δεν κοιτάω τι θα βάλω από δεν κάτω. Μην κοιτά κάτω. Κάτω μην βάλει τίποτα. Βάλει ένα καπέλο και έλα. Δεν βλέπει. Ό,τι και να βάλει δεν έχει σημασία. Το σωματάκι σου είναι υπέροχο. Βάλει ένα καπέλο και έλα. Πήγε να βάλει δύο-τρία καπέλα να έχει. Κοιτάξτε να τα φοράω και στο πάνελ. Πλάκα κάνει τώρα. Καπορώ και δεν τα έχει βάλει τόσο καιρό. Ναι, και μπορεί να τα υποστηρίξει και να το καπέλο. Είμαι μοιραία. Τζορτζή, ψάξε να τι βρει διάφορα να μα τα φοράει να τα βλέπουμε. Είναι πολύ ωραία, τη πάνε πάρα πολύ τα καπέλα. Καλησπέρα. Το μαλάκι σου είναι πολύ ωραίο. Έτσι, μην το ξανακάνει το στιέρα, σε παρακαλώ, που τα έχει κάνει πριν από λίγο δεν καιρό. Δεν είναι το στιέρα. Ό,τι και να είναι. Είναι πλεξουδάκια που τα λύνω το πρωί, σαν τα κοριτσάκια κι εγώ. Έχω παλιπεντισμό. Α, έτσι ωραίο που είναι, που είσαι τι ωραίο κοριτσάκι όμορφο. Και φέρτε καπέλα να παίζουμε. Τι ωραία που τη πάνε. Μπράβο, παιδί μου. Κάνε μια βόλτα τελευταία έτσι και φύγε σιγά-σιγά. Θα το κάνω για το ζερβάκι μου. Πολύ αγάπη. Κάνε σε γέρι, νέοι, όλοι χαίρονται πάνω. Έτσι πάμε. Αφιερωμένο. Γεια σα. Φεύγω. Όχι, τι πάθαμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να βγάλω τη γραμμή μου, παιδιά, πριν συνεχίσουμε, μισό λεπτάκι. Από Τρίκαλα. Ναι, τρίκαλα. Πάμε. Από αυτή ζήτησα πρώτη. Αυτό μην το ξεχάσουμε το κόκαλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα, το όνομά σας. Ειρήνη με λένε και τηλεφωνώ από Τρίκαλα. Ελενάρα μου, κούκλα μου, γλυκιά και όμορφη. Καλά τώρα, εντάξει, ναι. Κι εγώ σ' αγαπώ, βρε Ειρήνη. Κι εγώ το ίδιο. Λοιπόν, σου στέλνω, Λενόρ, να μυρίσει όχι η γειτονιά σου και το δίπλα χωριό Παύλα Πόλη. Δεν ξέρω που μένεις, όπου και να μένεις θα μυρίζει παντού. Πλένε εσύ και βάζε. Λενόρ χαμός, 10 μπουκάλια να. Γεια σου, πολλά φιλιά. Δώστε μου και την άλλη γραμμή από Ξάνθη παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα Ελένη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και για σένα. Πώς σε λένε? Ματούλα. Ματούλα από πού? Από Ξάνθη. Πού? Από Μαγικό. Δεν μου λες, έχετε οργανωθεί για το καρναβάλι σας? Ξεκινάμε σιγά σιγά, ναι. Όχι σιγά σιγά ξεκινάτε, εδώ φτάσαμε 10 Γενάρη. Τι ξεκινάτε σιγά σιγά, πρέπει να ξεκινήσετε τώρα που να είναι. Ναι, εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο. Εσύ ντύνεσαι ποτέ? Εγώ να ντυνόμουν πριν καμιά 4-5 χρόνια, αλλά τώρα έχω σταματήσει. Μη μου πεις, γιατί θα έχεις λόγο. Να ξεκινήσω με τα παιδιά μου μαζί να ντυνόμαστε. Α, ωραία. Λοιπόν, Λενόρ και για σένα, 10 μπουκάλια με φοβερή μυρωδιά. Καταπληκτικό μαλακτικό ρούχων. Λενόρ, γεια σου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να σας πω ότι θα ψάξουμε γραμμούλα από Λαμία. Από Λαμία και από ήμουνα Ξάνθη πάω κάτω. Και από Λακωνία. Λαμία, Λακωνία. Εμείς, με τι θα συνεχίσουμε? Για τα παιδιά μας. Ναι. Τα μοντέλα μας. Γνωστό. Έτσι με το φόρα, παιδί μου. Αγριεμένος. Οι φίλοι σου επάνω λέει, δεν τον έχουν κάνει άσχημο για αυτό που είναι. Έτσι είπε. Ναι, και γελάει κιόλας. Να μας πει και τι εννοεί. Να σου πω άλλη μια ιστορία. Όχι τώρα. Ας
Τα θέλει όμως να βλέπει. Τα θέλει, αφού την ξέρεις. Είναι λίγο μαζόκα. Για πες μου, τι φοράει το παιδί μου? Φοράει ένα πουκάμισο που μπορεί να φορεθεί επίσης από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλάζοντας τις γραβάτες. Το πρωί την ξύλινη, το βράδυ κάποια άλλη. Και ένα μπλέιζερ από πάνω. Δεν κατάλαβα. Την ξύλινη. Α, την ξύλινη. Την ξύλινη το πρωί και το βράδυ. Το βράδυ βγαίνει με την ξυμένη. Και τα απόγευμα, το πιάνουν κάτι. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε και το παβιόν? Φυσικά. Το ξύλινο, λες πάντα. Το ξύλινο, μόνο το ξύλινο. Μην δίνεσαι, μην δίνεσαι. Μήπως δεν τον βολεύει το ξύλινο. Την Αντωνία την παρακαλάμε να γδυθεί, εσύ γδύνεσαι μόνο. Να μας γδυθεί πίσω, ήταν άσχη. Γι' αυτό σε βγάζουμε έξω εσένα. Όχι, είχε άλλα γιατί θέματα. Για την ηλικία σου δεν είναι να περνάς τέτοιες. Είχε άλλα θέματα, Ελένη. Τι θέματα έχει, Ελένη? Άκου τι σου λέω. Τελειώσαμε. Τελειώσατε. Την έσφαξε. Ποια? Την Αντωνία. Τη θέρισε. Πόνος. Έτοιμης για τη χημική ήταν. Τη ματιάσαμε. Στα χωράφια έξω θα την προλαβαίναμε. Να μάθαμε. Ομάλα αυτό το παιδί. Σα κατέφτυχε. Αχ, σου πάει το κόκαλο. Το κόκαλο. Ποιο κόκαλο? Κόκαλο είναι, βάλε και το γυαλί. Ελεφάντι. Για βάλε. Και εγώ θέλω να τον δω και με αυτό το κόκαλο. Ελένη. Έχουμε κι άλλο κόκαλο. Κυκλοφόρησέ με. Αυτό του πάει πιο πολύ. Πες μου. Παλεύετε αυτή η εικόνα? Είδες που ήξερα εγώ, αυτό θέλετε, το κόκκινο κόκαλο. Ελένη. Είναι πολύ απλό αυτό για το παιδί μου. Μήπως. Μήπως αυτό ρε παιδιά με τις τρύπες. Μήπως γίνουμε προκλητικοί με αυτό λέω. Όχι, όχι. Ελένη, μου βλέπεις πόσο εύκολα είναι έτσι. Το κόκαλο, το κόκκινο είναι πιο απλό. Καλά κάνετε. Παλεύετε λέει αυτή η εικόνα, λέει ήθελε να δώσω επάνω. Δεν ξέρω, για ρώτα τι. Θες να πάρουμε ένα κόκαλο για τον άντρα τους δώρο? Φοβάμαι πως έχει για να τη χορτάσουμε. Ελένη, μ' αρέσω τώρα έτσι. Ναι, αλήθεια σου λέω, κοίτα. Και εμένα μ' αρέσει έτσι, μου λέει Γρηγόρη. Κρίμα που δεν ήρθες τότε σπίτι μας έτσι. Να στο πάρω εγώ αυτό το κόκαλο, να μου εμφανίζεσαι έτσι. Για τις δύσκολες μέρες. Είναι για όλες τις ώρες, μόνο. Αφού είναι κοκάλινο, οπότε θα το βάζεις. Δεν είναι για καλό μόνο. Ξύλινο. Και στα απλά σου. Ξύλινο είναι ο άλλος. Ξύλινο, ναι, κόκαλο είπα. Δεν βαριέσαι, μωρέ, ναι. Δεν βαριέσαι. Κόκαλο, κόκαλο. Τι λες. Πολύ ωραίο. Παιδιά, κι όμως είναι πολύ πρωτότυπο αυτά. Εμένα μου αρέσανε. Δεν ξέρω αν θα είχα κάποιον να κατάφερνα να το βάλω, αλλά... Είναι ιδιαίτερα και ειδικά για τους πιο τολμηρούς άντρες. Πιο τολμηρούς. Αλλά και όχι μόνο άντρες και γυναίκες εδώ τι έπρεπε. Είναι πολύ εύκολα. Τι θες να με γδύσεις? Θέλω να σε εκδύσω λίγο, γιατί σε έχω γεμίσει τρίχες τώρα από το μάλινο που φοράω. Τελείως. Και θέλω λίγο να σε δω έτσι, ναι. Έχετε κάτι άλλο να του βάλουμε? Φέρτε ρε παιδιά. Δεν έχουμε, τα έχουμε πίσω. Τι πίσω? Γιατί είναι τα επόμενα. Φέρτε μου μια τσάντα, κάτι να βάλω. Κάτι να βάλω. Α, μπράβο. Όχι, να δώσε απλότητα. Ναι. Α. Και αυτό για πρωί είναι. Μαζί με το ξύλο. Δηλαδή, όταν θα το βγάλει ο τάδε σχεδιαστή στο εξωτερικό, θα το βάλουν και οι άντρε που μπορεί να το έχουν βάλει και ήδη. Σαφώς το έχουν βάλει. Το έχουν βάλει. Το έχουν... Όχι τόσο λαμπερό, αλλά το έχουν ναι, βάλει. Ναι, ρε Ελένη, να βάλουμε κάτι πιο απλά, να βάλουμε ένα τέτοιο. Όχι, όχι τέτοια, δεν πάνε αυτά στου άντρε. Ενώ αυτό είναι καμπάνα. Αντρικό καθαρά. Αυτό το φορά και πα νίκαια, κορυβαλό, πέραμα. Κερατζίνι, ασπρόπυργο. Όχι, αλλά η νεολαία μπορεί να βάζει τέτοια. Εγώ λέω βγάλτε το παπιλιόν, μην τους μπερδεύουμε. Όχι, γιατί το παπιλιόν είναι πολύ ωραίο. Πάλε και τη ζακέτα. Α, εντάξει. Ναι. Παιδιά, η ζακέτα φυσάει. Ναι, μην μου κρύβεις το παπιλιόν. Θα το κουμπώσω. Είναι ακριβά, ρε παιδιά, αυτά. Όχι πολύ. Μπορώ να σου πάρω να το έχω στο σπίτι όταν έρχεσαι να το φοράς. Και είναι και συντοπίτης μου, Ελένη. Ποιος? Αυτός φτιάχνει τα παπιλιόν. Η μητέρα του είναι από τη Μελιβία, καλή ώρα. Πλάκα κάνεις. Άκου τι λέει. Πού το ξέρεις, ρε? Όπου με έπιασε και μου το είπε. Έχω φέρει τα ξύλινα παπιλιό. Γιατί το πάνε αυτά τα γυαλιά? Ελένη, και με αυτά φυσάω. Κάτσε, γιατί θέλω να σου βάλω αυτά, λέει. Μήπως να βάλεις και ένα λουρί να βγούμε. Γιατί θέλω να πω για τσίτσα. Για βάλε και αυτό. Αυτό είναι... δεν ταιριάζει με το στυλ. Για να το δω. Γιατί δεν ταιριάζει ρε εσύ, αυτό είναι να ανέβεις στα βουνά, για τα χιόνια είναι. Κάτι μου κάνει παράτερο, δεν ξέρω. Κάτι σου κάνει παράτερο, είπες. Κάτι, δεν ξέρω. Κάτι από και, όλα. Μπορεί και να είναι η εντύπωσή μου. Εντάξει.
Πάντως, επάνω. Τους άρεσε. Ερεθίζονται μόλις σε βλέπουν να βγαίνει. Και τα αγόρια και τα κορίτσια. Όλοι λένε ότι όταν βγαίνει, ό,τι και να φοράς, σου πάνε. Με κάποιο τρόπο που δεν έχω καταλάβει κι εγώ, αλλά πράγματι σου πάνε. Βάλε και αυτό το γυαλί. Και φύγε σιγά σιγά. Να δούμε τι κάναν άλλον. Είδες, κάνει πιο εύκολη τη δουλειά μας. Όχι, να ουρλιάζουνε. Λάθος κάνουν. Είναι βαρύ το γυαλί. Το παστούνι, λέμε. Περίμενε λίγο. Εντάξει, τώρα μάλιστα. Μήπως αυτό. Πήγα να σου πω, μήπως αυτό δεν είναι αντρικό, αλλά. Ποιο δεν είναι αντρικό. Ρε Σιέλε. Εδώ είναι καθαρά αντρικό, αυτή η πέρλα τη βάλω, θα φυσήξω. Όχι, αυτό που πάει. Όχι, τώρα μην ξεγέσαι. Δηλαδή, πες μου, δεν βγαίνεις έτσι έξω, δεν είσαι αντρίλα, βαρβάτη. Δε, όχι. Ράπερ λένε. Ράπερ, ο Τζέιζι που τα φοράει, γιατί δεν τον παρεξηγεί κανένα. Αυτό τι είναι. Αντί πήγαινε να αλλάξει, δεν πειράζει, δεν σου βάζουμε άλλα. Αντί έχεις πάρει όλα τα ρούχα. Πάω να αλλάξω, ναι. Κορδέλα για να καλύψει τα αυτιά. Για τα αυτιά, πού να φτάσει να μπει αυτό στα αυτιά. Ανοίγει. Αυτό είναι μια σταλίτσα. Εντάξει, βρήκες κάτι. Για βάλ' το εσύ. Να το, εκεί μπήκε. Α, και είναι για το κρύο. Γεια σας. Γεια σας. Το θέλετε εσείς. Αυτή όμως μου την έχετε πολύ συντηρητική, παιδιά. Μισό λεπτό. Α, εντάξει, καλή είναι. Είναι μισό λεπτό. Το πρωί γραμματέας, το βράδυ βιολοντσέλο σε μπαρ. Ναι, εντάξει. Έτσι ναι. Συγγνώμη, αυτό βάλατε στο Γρηγόρη. Όχι, δεν το βάλαμε αυτό. Α, είπα κι εγώ. Το βάλαμε κάτι άλλο. Αυτό, μήπως σας έλεγα. Για να με δω. Για να με δω. Ναι, να με. Αυτό είναι ο σύντροφος Παρνασσός. Εσύ ήθελε τώρα αυτό. Οπότε με ήθελε, φώναζε. Βάντε το στην Κατερίνα. Δείξε μας την άλλη πλευρά αυτή. Έτσι. Είδαμε. Σύντροφος Παρνασσός. Τώρα θα φέρω τα νέα από την αντίσταση. Τι γίνεται πάνω. Έχουμε νεκρούς. Όχι, τους αρέσει πάρα πολύ. Εδώ είμαι, να με. Je suis tout le son avec moi, του φίλου μου του Άιφελ. Να με. Και να με και έτσι. Εδώ είμαι. Γιατί παντρεύτηκε στο γιο μου. Δεν είχα δώσει την κατάθεση. Είχαμε κάποια κτήματα τα οποία δεν θέλω να τα δώσω. Ο πατέρας του γυμνασιάρχης Καραβάγκος δεν θα το δεχόταν ποτέ αυτό. Να με κιόλας. Έφερα και την τάντα μου. Κανέναν. Αυτό, μήπως εδώ. Αυτό είναι πιο σεμνό. Αν μπαίνει, γιατί όπως. Α, αυτό. Κοιτάξτε. Σήμερα, δυστυχώς, επειδή στην Παλίνη ήταν κλειστή η δρόμη, ήρθα με το γαϊδούρι. Αλλά θα το λύσω και το μυστήριο. Ποιος έφαγε το κότσι. Κάτσε, μωρέ, μήπως είναι μικρό. Για βάλω αυτό. Αυτό ήτανε, μωρέ. Αυτό. Να με. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς. Σαν οικογένεια πάντα, μας αγαπούσε ο κόσμος. Το καταλαβαίνω. Ορίστε, δεν θα αργήσετε. Ο κόσμος μας αγαπούσε. Πήραμε κάποια λεφτά από ένα λαχείο τότε τυχερό. Νάτι. Και είμαστε εδώ με τη φίλη μου. Μας μαζέψανε σε ένα ίδρυμα. Μας κάνουν 4 ηλεκτροσόκ την ημέρα. Βελτίωση δεν έχουμε δει ακόμα. Μας φαντάζεσαι, Άμπερ Αλέρτ, έτσι πώς θα μας περιγράψουν εμάς. Μπράβο, φωνάζουν από πάνω. Δεν θέλουν καμία αντιμένη εδώ μέσα. Δεν ξέραμε ότι είναι για τέτοιο πράγμα. Να με. Μπορώ να μείνω με αυτό. Το ρούχο είναι πολύ ωραίο, αυτά τα κουραζέ σου πάνε. Ανοίγει. Κοίτα. Και να το, χάρισέ μου το καπέλο σου. Μία ταινία για όλη την ελληνική οικογένεια. Η αίθουσα κλιματίζεται. Κοιτάξτε μας. Υπάρχει κλιματισμό στην αίθουσα. Φιστίκια σάμα λοιπόν. Δεν μπορώ. Αν ήταν εδώ, ο Παθιάκης θα σου έλεγε. Ανατομικά κάτσε. Πρέπει να στηρίζεις τον Αφιένα. Διώχτε την. Φύγε. Έτσι μας διώξανε και από την γειτονιά μας. Παρότι είχαμε λεφτά. Ας το καπελάκι να το βάλω στο γαμπρό. Τι κρίμα. Μάλλον δώστε το μέσα να το βάλει. Μισό. Θα σας το δείξω τώρα το γιο μου. Το καπέλο είναι σαν οικόσημο στην οικογένεια. Έλα εδώ, γιέ μου. Κουράστηκα όμως. Ορίστε το κορίτσι. Α, και αυτό είναι ωραίο φορεματάκι. Και αυτό δεν κολλάει, δεν στενεύει, δεν. Δηλαδή κολλάει, είναι... αλλά δεν στενεύει πουθενά. Για όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό μεγαλώνει, γερά παιδιά, δεν έχει, έχει πρόβλημα. Έχει πολύ ελαστικότητα και είναι ρούχο που μπορεί να το φορέσει και όταν είναι το καλό γεννήσει. Βοηθήστε με λίγο, είναι κλειστό από πίσω η κάπα. Όχι, το έχεις πιάσει. Για να πω την αλήθεια, μόνο τα μποτίνια δεν μου αρέσουν. Α, δεν σ' αρέσουνε. Καθόλου. Να τα βγάλουμε, να αλλάξουμε, να βάλουμε Λουδοβίκο μου θυμίζουνε, δεν ξέρω.
Ναι, και εμένα Peter Pan λίγο. Σ' αρέσουν, ε. Καθόλου. Peter Pan. Δεν μπορώ να σκύψω, λένε, να το βγάλω. Είπα εγώ να σκύψει, εσύ είπα μη σκύψει. Το αντίθετο είπε. Αλλά το σκεφτήκαμε και οι δύο. Πώς θα βγει το παπούτσι μόνο του. Όχι, όχι. Αυτό βγαίνει καταρχήν χωρίς να σκύψει. Το πόδι σου είναι και μεγάλο. Είναι λίγο μεγάλο, ναι. Ναι. Αλλά μην το βγάλει γιατί δεν ξέρει. Ήταν πολύ άνετο για τώρα. Λοιπόν, και μπορεί να βγάλει την κάπα. Το φουλάρι είναι πολύ ωραίο. Και ωραία χρώματα. Το ίδιο φουλάρι θα μπορούσε να το δέσει στα μαλλιά τη. Πώ. Χριστό. Ανέλαβε τα δεσίματα, είναι. Καλά, ειδικό ναι, σου. Έλα, σου πάνε πάρα εδώ. Πολύ αυτά. Τα φουλάρια. Πάρα πολύ σου πάνε αυτά. Πάντα σου πήγαιναν. Γενικά οι φουλάρια για τα ιδιαίτερα αξεσουάρ. Σκουλαρίκια μεγάλα, κολλιά μεγάλα, φουλάρια. Μια φορά και ένα γέρο. Κάνει λίγο. Κράτα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και τις πηγαίνει. Και ωραία, ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραίο. Το ίδιο το χρησιμοποιεί σαν μπασμίνα, όπως το είδαμε πριν, απλά σαν διακοσμητικό μαζί με το παλτό της. Για βάλτε κάτι από πάνω, κάτι φυσικά. Έτσι ρηχτό. Ναι, βάλτε μου κάτι ρηχτό, γιατί το βλέπω εδώ κολλάει. Όχι, εκεί δεν το βλέπουμε, είναι πίσω. Ναι. Μπροστά, εντάξει. Δεν έχει πρόβλημα, το παιδί μου νομίζω θέλει να φαίνεται. Με έχει δει, με στενά την έχω βγάλει. Συνέχεια. Ωραία. Με είδα τώρα στο πλάνο με το τουρμπάν και την κοιλιά. Θα μπορούσα να βάλει ζακέτα από πάνω πλεχτή. Αυτό τι είναι, ζακέτα. Για να το δούμε και αυτό. Γιατί σαν χρώμα είναι λίγο πιο. Το ότι τις περισσότερες αλλαγές τις κάνουμε στην Ελιάνα. Εμένα μου αρέσει και σκέφτομαι ότι θα έχω και το, θα τα κρατήσω αυτά. Μην αρέσει και στο παιδί και τα ζητάει και μετά. Είναι, αυτά τα επεισόδια θα τα κρατήσω να τις τα δείχνω. Αχ, μπράβο. Σ' αρέσει. Πολύ. Και θα μπορούσε να κάνει το μαντήλι ζώνη τώρα. Δηλαδή ναι, βγάλει. Θα το βγάλει από τα μάτια. Βγάλει το. Πώς θα το κάνει ζώνη. Το δείχνουμε. Κανονικά, πολύ απλά. Με έναν απλό κόμπο ή φιόγκο. Ψηλά. Όπως έχει πειρετεί τώρα. Ψηλά, χαπηλά, το άλλο. Τώρα περισσότερο. Καλέ, θα κλείσει. Δεν χρειάζεται καλά να λες. Κλείσει. Ρίκη, θα, το κλέψουμε, θα το κλέψουμε και θα κάνουμε το φιόγκο ακριβώς εκεί. Παιδί μου, που να ξέρεις τι γίνεται. Πάνω σου. Δεν ξέρεις. Α, ωραία. Εδώ. Μας αρέσει αυτό που κάνει ο διαχωρισμός εδώ ναι. Στο σώμα. Ναι. Κάνουμε λίγο μπουφάν. Α, κάνουμε λίγο μπουφάν. Το κάνουμε ελαφρώς κουράζε. Και εδώ. Αχ. Τι να κάνεις. Τέλειο. Τι να κάνεις. Ωραία. Είναι αυτό που λες, ότι και για χειμώνα μπορείς να ντυθείς. Δεν μόνο το καλοκαίρι που φοράς τα βαρδιά. Βέβαια. Μια χαρά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να φύγει η Ελιάνα και να βγάλουμε γραμμή. Γεια. Πού είχαμε πει. Λακωνία, πάμε, Λακωνία. Πάμε για Πελοπόννησο λίγο. Παρακαλώ. Ελένη. Έλα, παιδί μου, καλησπέρα. Καλή χρονιά. Να είσαι καλά, καλή χρονιά και σε σένα. Και σε όλους εκεί πέρα. Να είστε καλά, υγιείς, χαρούμενοι. Μακάρι και να γελάμε. Να γελάμε. Αυτό, βασικά. Πες μου αυτό. Το όνομά σου. Ροζίνα. Ροζίνα. Μπράβο. Από πού είναι αυτό το όνομα, είναι όλο μαζί, Ροζίνα. Έτσι με βαφτίσαν, ήταν η γιαγιά έτσι βάφτισαν και μένα. Ροζίνα. Θα μπορούσε να είναι και Ροζάνα. Ναι. Ροζάνα. Δεν είναι και άσχημο. Ασυνήθιστο, αρκετά. Πολύ. Λοιπόν, κόλλησα πάλι με τα ονόματα. Πάρε το δώρο σου, σε παρακαλώ, με τα πολύ ωραία μας μαλακτικά Lenor. 10 μπουκάλια και για σένα. Καλά πλησίματα. Φιλάκια πολλά. Λαμία, τρέχω. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την όμορφη Λαμία. Α, την όμορφη Λαμία. Ποια είσαι εσύ? Είστε καταπληκτική, κυρία Ελένη. Κατερίνα λέγομαι. Έλα μωρέ, Κατερίνα, κυρία Ελένη. Εγώ είμαι η Ελένη σας. Κυρία Ελένη, μετά από 20 χρόνια και... Είμαι μικρούλα, γι' αυτό. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δικά σου τα Lenor μας. Πολλά φιλάκια, να είσαι καλά. Γεια σου, γλυκιά μου. Πέντε στο τηλέφωνο και έχω κληρώσει ήδη ένα στο Twitter. Και θα κληρώσω το επόμενο κάντε retweet να περάσουμε στο επόμενο ζευγάρι. Πάρα φέρω το iPad. Εδώ εντάξει, υπάρχει τέριασμα. Πήγαινε πιο εκεί, με κρύβεις. Λουλούδι, για δείξε μας λίγο τι φοράς. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τι?
Ορίστε, φουστίτσα με κοντό μπλουζάκι. Είναι φούστα με crop top. Πώς το είπες το εδώ? Crop top. Τα κοντά δηλαδή, top, τα λένε, τα κοντά τα κομμένα. Που ήταν και το καλοκαίρι πέρσι μόδας. Είναι και κομμένη και ίδια. Και θα είναι και του χρόνου. Ωραίο χρώμα. Υπέροχο. Και χρώμα του χειμώνα. Για ξεκούμπωσε και εσύ ζακετούλα. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το φοράω μέσα. Ρε Δημήτρη, εσύ γιατί δεν μας φοράς πάντα έτσι κανένα στενό τζινάκι? Θέλετε. Ποτέ δεν μας έχεις βάλει ίσως. Ωραία, πάμε. Όχι, δεν είπαμε κάθε μέρα, αλλά επειδή και εμείς. Ποιος θα τα βάλει, άνθρωποι είμαστε. Άμα δεν τα φορέσεις εσύ και η Αντωνία όλα αυτά τα στενά, κοντά, μακριά, φαρδιά, μια σταλίτσα, ποιος θα τα βάλει εδώ μέσα? Σωστό. Κάπου να τα βλέπουμε κι εμείς. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να του φοράμε στενά. Ο Δημήτρης τι νούμερο φοράει παντελόνι? 33. 33, 34, ναι. Ξαρτάται και την εταιρεία και το... Δεν είναι παιδικό αυτό. Όχι, στα τζινς λέμε τώρα. Στα τζινς λέω κι εγώ. Όχι, φαντάζομαι ότι η Αντωνία φοράει 26-27. Βιάζει την Αντωνία, τα ξέρετε τα γυναικεία. Ο Χρήστος φοράει 29-30. Φοράζεσαι τόσο να φοράει 33. Φοράω δυστυχώς. Για να έχεις μια τάξη μεγέθους σύγκριση. Κλέβεις, ε. Α, μαζί τα κατεβάζεις κάτω, παιδί μου. Όχι, δεν κατεβαίνει πολύ κάτω, ειδικά το συγκεκριμένο. Είναι έτσι γραμμές. Καλά, είναι ανάλογα και το τζιν, έτσι. Λοιπόν, ωραίο είναι. Για έλατε από εδώ, παιδάκια μου. Για έλατε από εδώ. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε? Έχουμε και τα άλλα μας τα μοντέλα. Πρέπει να είναι έτοιμα μέχρι τώρα. Και μπαίνω στο Twitter να δώσω Λενόρ, παιδιά. Σας στέλνω έτοιμους. Τσακ, 13.900 άτομα τώρα. Και λέω ότι η επόμενη που κερδίζει είναι η Κλοντιάνα Ντόλια. Μάλλον ξένη είναι. Και κέρδισε. Μπράβο της. Φιλάκια πολλά. Και η αμέσως επόμενη, 14.000, ωραία, μπράβο από σας παιδιά, είναι η Μενεγάκη Θαυμαστής. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι η Μενεγάκη Θαυμαστής που πήρε δώρο. Βεβαίως, Λενόρ και εσύ. Πόσα Λενόρ μου έχουν μείνει? Άλλα δύο. Και έχω δώσει... Όχι, δεν είπα ένα στο Twitter. Είπα τέσσερα και έχω δώσει τρία. Και δίνω τώρα και το τέταρτο και να περάσουν οι επόμενοι, παρακαλώ. Και ανοίγω. Η Ελευθερία Φραγκ κερδίζει και αυτή τα Λενόρ μας. Και νομίζω ότι τέλειωσα με τα δώρα μου τα Λενόρ. Δεν τέλειωσα. Α, έχει μείνει ένα. Πηγαίνοντας στο γραφείο, περνούσα από τον Κηφισό. Κοιτάξτε. Και βρήκε τον κύριο. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Το γραφείο. Ο κύριος είναι συγγραφέας. Γράφει το βιβλίο του το «Φάε κότσια αν έχεις κότσια». «Φάε κότσια αν έχεις κότσια». Ναι, εγώ είμαι σεξολόγος. Εσύ φαίνεσαι τι είσαι. Βέβαια, φαίνομαι και φωνάζει πάνω μου. «Φάε κότσια αν έχεις κότσια», γιατί το κότσι συμβολίζει το ερωτικό σύμβολο αυτό εδώ το παλικάρι. Αλλά πώς σας στέριξαν ζευγάρι σας τους δύο, έτσι όπως είστε δυνάμεις? Έτσι. Ήταν έτσι. Α, ούτε ξεκίνησε ζευγάρι, ήταν στο γραφείο. Πίσω στην αλλαγή το κάναμε. Γράφοντας το βιβλίο, απλά κάτι ανακάλυψε. Τι να κάνετε αυτά πίσω από τα βίντεο γκολ, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε. Πίσω στην αλλαγή σήμερα ξύπνησαν συναισθήματα. Εκεί που βοηθούσα να βγει το φόρεμα, τράβαγα. Εγώ να ανέβει το παντελόνι, τράβαγα. Γιατί αυτό συμβαίνει με εμάς τους δύο. Ρε παιδιά, όμως δεν κολλάτε στιλιστικά εσείς οι δύο. Ναι, αλλά μας κολλάει ο έρωτας, αντέμ. Έτσι. Κολλάει ο έρωτας. Αυτή είναι πολύ σεξι. Εσύ δεν είσαι σεξι, ρε Γρηγόρη. Από μέσα, άμα γδυθεί να δει τι γίνεται. Είναι τρέντιο. Θα σας αλλάξω, μπας και δείξει καλύτερα. Για πήγαινε, ρε Δημήτρη, εσύ με την Κατερίνα. Α, σήμερα τελείωσε. Μου έχει κληρώσει. Είμαι κληρούχα. Φύγε από εδώ, κομπάκι. Βέβαια. Με το τεκνό. Για ξανακάτσε δίπλα τη από την άλλη πλευρά, ρε Γρηγόρη, να δω. Να το δει και ο κόσμος. Δηλαδή, τι τη ταιριάζει καλύτερα. Να το δούμε, παιδιά. Γιατί εγώ όταν βγαίνω για ψώνια θέλω να παίρνω το καλύτερο. Για να δω. Κοιτάξτε να δείτε. Η Ελένη λέει ότι ο Γρηγόρης είναι ο θείος τους. Του ζευγαριού. Και η γιαγιά είναι αυτή που το είπε. Τη βάλαμε στο κοντρόλ γιατί δεν έχει δόντια. Να προσκυνάει και να ευχαριστεί το Θεό που είδε τα πριγκιπονίσα πες της, χάρη του Θείου. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Δημήτρη θα της έδινε. Είναι πάρα πολύ σεξουαλική έτσι σήμερα η Κατερίνα. Συγγνώμη, αυτός εδώ ρουφάει ρε παιδιά, γιατί ρουφάει. Σούπατε. Μου κάνει εδώ πέρα το air-condition. Με θέλει, το ξέρω. Τι να κάνω. Θα σκυμίνω από αύριο. Γιατί πήγαινε δίπλα στην Κατερίνα σαν αδερφή της. Α, σαν αδερφή δεν ξέρω. Μπορεί να μου ξυπνήσει. Για να δω. Και δεν φεύγουμε οι δυο μας για Άμστερνταμ. Την καλύτερη πήρα. Την καλύτερη πήρα. Έχω πάρει το καλύτερο κόλπο. Κοίτα, άλλαξε και καπέλο τώρα. Να είμαστε, κοιτάξτε. Γρηγόρη, για πήγαινε εσύ μαζί με τον Δημήτρη. Α, Δημήτρη, για έλα. Εμείς θα πάμε χώρια, μήκονο. Είμαστε.
Να το. Μαθήματα πιάνω. Παιδιά, όχι, αλλά λέμε τώρα. Είναι δύο φίλοι και δύο φίλες. Και έχουν βγει, έχουν πάει κάπου όπου θέλει ο καθένας να φανταστεί. Έλα από συγκεκριμένα. Δεν κολλάνε, αλλά με τους φίλους μπορεί να είσαι ατέριαχτος. Το τέλος δεν μπορεί να είσαι πολύ ατέριαχτος. Καμιά φορά και τα ατέριαχτα όμως ταιριάζουν, κάνω εγώ μια παρένθεση εδώ. Έτσι. Λοιπόν, και πες... βλέπεις αυτές τις ατέριαχτες φίλες με αυτούς τους ατέριαχτους φίλους. Έχεις το quiz. Ποια θα καμάκωνε αυτό. Ποια θα καμάκωνε αυτό. Πάρε το πανοφόρι με γερνούσα. Και επίσης να πω κάτι. Ο Γρηγόρης πριν ήταν σαν να έχει πάει στην Καλοπούλα στο καταφύγιο για φασολάδα. Πάρα αυτό, βρε παιδί μου, να δεις. Κοίτα και τώρα που σήκωσε και το πουκάμισο. Βγάλε και το πουκάμισο απ' έξω. Ταιριάξαμε, τελείωσε, αυτό ήταν. Τώρα έχουμε γίνει σετ για μια ζωή. Τέλος. Πες μου τώρα, Ελένη. Εγώ θα φλέκαρα το Γρηγόρη. Πρέπει να κλείσω σιγά-σιγά. Μα εσείς τώρα εδώ μου το φορτώνετε πάλι για Καλοπούλα. Δεν με θες χωρίς ζακέτα με τίποτα. Τι πράγμα κι αυτό. Πάει για την ηλικία σου, ρε. Τα βλέπεις κομπάρσε, πώς το είπα. Παιδιά, όμως ο Γρηγόρης, να το, δείχνει ότι την έχει μασίσει. Α, ωραία, τη ζωή. Ζακέτα. Του πήρε το καπελάκι το ωραίο, το μπλε. Εγώ δεν το πήρα, δεν είναι η κυρία του. Εσύ το βάλεις στην Αντωνία. Θα βάλω και καπέλο, πάνω από το σκούφο ή χωρίς σκούφο. Άμα βάλεις καπέλο, να το, ούφο με σκούφο. Έτσι. Μα πώς το κάνετε, Ελένη, ναι, τώρα δεν μπορείς να βγάλει το υπερβολικό, για βγάλει από κάτω αυτό. Χαλάει την αισθητική. Χαλάει την αισθητική. Να τον πάρω εγώ που τον θέλω, καλή κυρία. Άι στα κομμάτια. Αγόρι μου, σε θέλω. Να το σε κλουζό. Να και η κοπέλα που είναι γραμματέα και του βαστάει. Τι είδατε στην έρευνα, κύριε. Μπορείς να σημειώσει. Σημειώνω, λέει. Τι ζευγάρι είσαστε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ δηλαδή. Τι ζούμε και φέτος. Τι ζούμε και φέτος. Τι ωραία γυαλί. Πολύ στεναχωριέμαι. Γιατί? Κάτι θα βαζίσουμε του χρόνου. Μόλις μάθαμε για το συμβόλαιο. Πάμε. Έλα εδώ, καλέ, δεν μπορώ. Εντάξει, λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Να πούμε... Τι να κλείσουμε, ξέρω. Να πούμε τα κάλαντα. Τι ωραίοι. Έχω κάτι που πρέπει να πω. Ότι μπορούμε τα ρούχα μας να τα αξιοποιούμε και να τα φοράμε όλη Βεβαίως, μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα και για πολύ καιρό πλένοντάς τα μελενόρ και αρωματίζοντάς τα με τα μελεκτικά της. Καλεντήσου. Λοιπόν, και τα τελευταία, αφού έχω 10 ακόμα λενόρ, θα τα δώσω στην Εύβοια θα τα δώσω. Εύβοια, που έχει και περιμένω γραμμή από Εύβοια. Όχι, παιδιά, συγγνώμη, τι βόρει. Και εμείς νότι, τι θα κάνουμε. Γιατί αυτή όπου προλάβει ο άνθρωπος να καλέσει. Και φάγατε χιόνι. Βόρεια, νότια, κέντρο. Όπου θέλει. Δυτικά, αριστερά, δεν μας νοιάζει. Ανατολικά, τι λέω. Αριστερά στην Εύβοια κουνιόταν ένα φύλλο. Και δεξιά της Σπάρτης περπάταγε ένα σκύλο. Καταλαβαίνετε ότι το ζευγάρι είναι καλλιτεχνικό. Όταν του βάζετε καπέλα και γυαλιά τέτοια. Είναι ποιητής. Μου βγαίνει. Λοιπόν. Σας αφήνω να βρείτε τη γραμμή. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω με Νίκη Κάρτσονα. Ναι.